Αρκετοί είναι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων στα τμήματα του ΔΠΑΕ Καβάλας για το φετινό ακαδημαϊκό έτος, όπως δηλώνει ο κοσμήτορας του Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Μητρόπουλος, ενώ τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές του μηνός. Στο μεταξύ, προβληματισμούς έχει δημιουργήσει στους διδάσκοντες και αρμόδιους του Πανεπιστημίου η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δομές του χώρου, ενώ ωστόσο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με την ακρίβεια των ενοικίων για τα σπίτια των φοιτητών. Θα ξεκινήσουν κανονικά, έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα, έχουν έρθει φοιτητές από τις 2 Οκτωβρίου, όπου γίνεται και η πρώτη γνωριμία τουλάχιστον των πρωτοετών με το χώρο της Πανεπιστημίουπολης. Νομίζω ότι έχουν έρθει όλοι, περιμένουν 500 φοιτητές, έχουν εγγραφεί όλοι οι φοιτητές μας, πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα θέματα. Μας ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι υπάρχει μία συζήτηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι διότι είμαστε εναντίον των μη κρατικών, αλλά θεωρούμε ότι θα έχουν μία συμπίεση τα περιφερειακά πανεπιστήμια γύρω από αυτό το θέμα. Θα το δούμε όμως σε επόμενες ημέρες. Εδώ η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει ήρεμα. Νομίζω ότι προχωράει καλά. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που υπήρχαν συνεχίζουν να υπάρχουν, με την έννοια ότι χρειάζονται κάποιες επενδύσεις σε κάποια ζητήματα, κυρίως στο κτηριολογικό ζήτημα. Της Πανεπιστημίου Πολυσιωτής Καβάλας χρειάζεται κάποια έτσι ευρύτερη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Κατά τα άλλα, οι διαδικασίες είναι καλές, οι φοιτητές προσέρχονται, οι καθηγητές είναι στις θέσεις τους, όλα είναι επί του παρόντος, όλα είναι σωστά. Πόσο καλό θεωρείτε ότι η άφιξη αυτών των φοιτητών κάνει καλό στην πόλη, γιατί μιλήσαμε για έναν μεγάλο αριθμό, περίπου στους 500 όπως αναφέρατε? Ναι, καταρχήν θα μπορούσε να είναι και 650, αλλά εν πάση περιπτώσει για κάποιους λόγους, του οποίους δεν είναι επί του παρόντος να τους αναλύσουμε, είναι λίγο λιγότεροι. Είναι πάρα πολύ καλό, διότι καταρχήν οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο έχουν λίγο διαφορετική οικονομική προέλευση από αυτή που ερχόντουσαν παλιά στο ΤΕΙ της Καβάλας. Ο κυριότερος ένας λόγος είναι ότι έχουν μεγαλύτερη ευρύτητα, προέρχονται από περισσότερες περιοχές, κυρίως έρχονται από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Και μένουν εδώ, δηλαδή νοικιάζουν σπίτια, κάνουν συνεργασία, αναμειγνύονται δηλαδή με την οικονομία της πόλης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό και είναι κάτι για το οποίο και ο Δήμαρχος αλλά και ο Περιφερειάρχης εδώ της περιοχής μας, της Καβάλας, θα πρέπει να το δει και να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να δώσουμε μια άλλη εικόνα. Από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι για κάποιους λόγους, παρά τις πολλές εκκλήσεις που έχουμε κάνει, τα ενοίκια συνεχίζουν να είναι τσιμπημένα. Οι πολίτες διαμαρτύρουν ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια γύρω από αυτό το θέμα και είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί άρχοντες. Έχει τύχει λόγω αυτής της ακρίβειας στην οποία αναφέρεστε να δούμε και πολλές μεταγραφές, ίσως στις πόλεις από τις οποίες κατάγονται τα παιδιά με σκοπό να φύγουν από την Καβάλα? Θα έλεγα ότι πολλές μεταγραφές εμείς από την Καβάλα δεν έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό καταρχήν. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η ακρίβεια, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο εμποδίζει πολλούς φοιτητές να έρθουν. Δηλαδή, θα υπάρχει μια μερίδα φοιτών, ελπίζουμε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη, που θα προτιμούσα ξαναδώ σε εξετάσεις να μπει πιο κοντά στην περιοχή που είναι.